τις συγχειριστές, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Λοιπόν, στο σημερινό ξύρισμα θα δούμε ένα set που έχω εδώ πέρα. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, μην τρελαίνεστε, άλλωστε το είδατε και στο thumbnail. Απλά είχα κάνει ένα βιντεάκι, το προηγούμενο ή το προπροηγούμενο βίντεο ήταν με προϊόντα, ήταν ξύρισμα βασικά χρησιμοποιώντας προϊόντα της πολύ αγαπημένης μου Spike, οπότε είπα να κάνω άλλο ένα γιατί μ' άρεσε η όλη διαδικασία. Τα γένια όπως βλέπετε είναι 4 ημερών, ναι, δεν πρόλαβα, είχα τρεξίματα, οπότε το ποσοστό της επιτυχίας του ξυρίσματος και της απόλαυσης ανεβαίνει, τουλάχιστον για μένα, γιατί η τρίχα, η εξτρά τρίχα βασικά προσφέρει μια έτσι έξτρα προστασία από τη λεπίδα της μηχανής και γενικά έχω παρατηρήσει ότι τα καλύτερα ξυρίσματα τα παίρνω με 3 ημερών γενιά, 4 ημερών γενιά, όχι πως τα μέρα παραμέρα που κάνω με την 68P είναι κακά, είναι εξαιρετικά ξυρίσματα, απλά εκεί ίσως να πρέπει να είμαι λίγο πιο προσεκτικός, πρέπει να έχω λίγο πιο πολύ το νου μου. Εδώ όμως είναι, δεν ξέρω, είμαι σχεδόν 100% σίγουρος ότι ήταν εξαιρετικό το ξύρισμα. Είναι offset όμως, πάμε να παρουσιάσουμε το υπόλοιπο setup. Τζιμίσκε, silver tip. Μηχανή, Menrock, φορτωμένη με μία Astra Superior Platinum στην πρώτη της χρήση. Και κρέμα ξερίσματος θα είναι η Nivea Men Sensitive. Εξαιρετική κρέμα, πάρα πολύ καλή κρέμα, με ένα ευχάριστο έτσι καθαρό άρωμα. Και θα σβήσουμε με το Silver Protect της Nivea, το οποίο θεωρώ πως είναι το καλύτερο aftershave lotion που έχει αυτή τη στιγμή η Nivea. Για μένα πάντα, δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω, ποτέ δεν είναι απόλυτα αυτά που λέω. Απλά έχει κάτι παραπάνω συστατικά μέσα, πέρα του αλκοόλ, και είναι έτσι πιο ωραίο. Μπορείτε να μπείτε μέσα στη σελίδα της να δείτε τις διαφορές μεταξύ των aftershave lotion. Εδώ πέρα τώρα μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι έχει ισπανικά γραμμένα εδώ πέρα. Αυτό το aftershave το βρήκα παρατημένο σε μια γωνία ενός ντουλαπιού. Το είχα πάρει όταν γυρνοβολούσα στην Αργεντινή. Για όσους δεν γνωρίζουν, ήμουν ναυτικός παλιά, το έχω παρατήσει πλέον το επάγγελμα αυτό. Και ναι, από τότε είναι αυτό εδώ πέρα. Οπότε αναμνήσεις σίγουρα θα μας φέρει. Και τέτοιο καιρός ακόμα δεν έχει ζεστάνει, υπάρχει έτσι ένα κρύο, οπότε το δέρμα μου θέλει λίγο παραπάνω έτσι αγάπη. Θα βάλουμε και λίγο Pore Safe Balm από την Sensitive σειρά. Παρόμοιο άρωμα με την κρέμα ξυρίσματος. Λοιπόν, αρκετά είπα, πάω να βρέξω το πρόσωπό μου, να δουλέψω και λίγο την κρέμα στο μπολ και επιστρέφω για το face lathering. Και επιστρέψαμε. Δεν έκανα μπολ lathering, απλά λίγο έτσι του δούλεψα μέσα στο μπολ. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, μπορείτε να, για να χρησιμοποιήσετε μια κρέμα, μπορείτε να την απλώσετε πάνω στο πρόσωπο να κάνετε face lathering, μπορείτε να τη δουλέψετε λίγο στο χέρι σας, να ξεπλύνετε τη σαπουνάδα που θα είναι πάνω στο χέρι σας και να πάτε για face lathering. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, εγώ προτιμώ λίγο έτσι στο μπολάκι, μην φανταστείτε, ούτε 30 δευτερόλεπτα. Φύγαμε για το face lathering. Γενικά πάντως δεν την τσιγκουνεύτηκα, έβαλα αρκετή. Καλύτερα να έχουμε λίγο παραπάνω σαπούνι, λίγο παραπάνω κρέμα, παρά να ξεμείνουμε. Όχι πως θα γίνει κάτι. Ειδικά όταν χρησιμοποιείς συνθετικό πινέλο, οι πιθανότητες αυτές πέφτουν πολύ. Νεράκι.
4 ημερών γένεια. Πολύ πράγμα. Νεράκι. Το αντέχει γενικά. Από τις καλές κρέμες σε ό,τι αφορά απόδοση, πρώτο πέρασμα με τη Μένοκ. Πολύ ωραίο το πέρασμα με τη Menrock. Νομίζω το είχα πει και στο... Το έλεγα συνέχεια βασικά στο ψήρισμα με το... Με τα προϊόντα της Spike. Κολλάει το κεφάλι μου σήμερα. Ωραίο πράγμα. Τέλεια. Ξεπλένομαι και επιστρέφω για το δεύτερο πέρασμα. Off camera έκανα ένα πέρασμα εφόσον ξεπλήθηκα, γιατί είχα χάσει ένα σημείο εδώ πέρα και το residual ήταν τρομερό, τρομερό. Δεύτερο πέρασμα. Προσπαθώ να κάνω όσο το δυνατόν γίνεται πιο καθαρά περάσματα, γιατί δύο συγχυριστές. Μου βάλανε χέρι στο προηγούμενο βίντεο. Παρασύρθηκα και εγώ με τα έξτρα περάσματα, γιατί είχα καιρό να χρησιμοποιήσω τη Menrock. Και η γλύκα της ήταν και είναι απίστευτη.
Και μιας που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα, άνοιξα μόνος μου μιλάω. Η τεχνική που χρησιμοποιεί ο καθένας έχει να κάνει με τον τρόπο και με αυτό που ταιριάζει σε αυτόν. Αυτός είναι το προμοτάριο, το καλύτερο, ο καλύτερος τόπος ξυρίσματος και αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω αυτό. Όπως βλέπετε, τρελό residual και χωρίς νερό. Πάλι τώρα παρασύρωμαι. Εγώ μπορεί κάποια στιγμή να αποφασίσω να κρεμαστώ ανάποδα εδώ από το ταβάνι και να αρχίσω να ξυρίζομαι. Δεν σημαίνει ότι το προτείνω σε όποιον βλέπει το βίντεο. Προφανώς υπάρχουν τα disclaimer ή η αποποίηση ευθυνών κάτω στην περιγραφή. Οπότε αυτό. Πιστεύω ότι οι πιο πολλοί YouTuber είμαστε εδώ πέρα για να μοιραστούμε μαζί σας τις προσωπικές μας εμπειρίες. Να το συζητήσουμε εννοείται κάτω στα σχόλια, κόσμια και με ωραίο κλίμα, γιατί βλέπω έτσι ένα μπηχτές τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω, είναι πραγματικά λυπητερό που ακόμα και σε ένα τόσο ωραίο χόμπι βρίσκουν μερικοί να είναι αρνητικοί και όλα αυτά, πράγμα που δεν μου αρέσει, αλλά δεν πειράζει, εντάξει. Κρίμα για αυτούς. Οπότε αυτό, ναι, εδώ πέρα είμαστε για να μοιραστούμε τις προσωπικές μας εμπειρίες. Και εγώ προσωπικά δεν είμαι εδώ πέρα για να δείξω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος ξυρίσματος. Αυτός ο τρόπος απλά ταιριάζει σε μένα. Και συνεχώς, εννοείται, βλέπω, παρατηρώ, ίσως και να αλλάξω κάτι, αλλά μέχρι στιγμής, με αυτόν τον τρόπο που ξυρίζομαι, τα αποτελέσματα, και από αυτό κρινόμαστε, τα αποτελέσματα είναι τρομερά για μένα. Αυτό. Ξεπλένομαι και επιστρέφω για το τρίτο και τελευταίο πέρασμα. Τρίτο και τελευταίο πέρασμα. Σκέτη γλύκα. Σκέτη γλύκα. Είμαι ροκάρα. Τέλεια, 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 τέλεια. Ξεπλένομαι και επιστρέφω για το aftershave, το balm και να πούμε και δύο λαγάκια για το ξύρισμα. Nivea Silver Protect.
μηδέν τσουξίμα. Σαν να έβαλα νερό ήταν. Λίγο αέρα. Στεγνώσει το after. Και Poshave Balm της Nivea πάλι, η sensitive σειρά. Αυτό εδώ πέρα από ό,τι θυμάμαι έχει αρκετό αρωματάκι μέσα, πράγμα το οποίο δεν μπορώ να πω ότι με καίει, αλλά νιώθω έτσι κάτι λίγο. Όχι με το που το βάλω, μετά. Αλλά όχι κάτι το τρομερό. Και πάντα την πατάω. Βάζω παραπάνω από όσο πρέπει. Οπότε βάλουμε και στο μέτωπο. Στα χέρια. Μην πάει χαμένο. Ξύρισμα ατάρα, όπως λέει και ο άρχοντας από το Μάντσεστερ. Λοιπόν, τζιμπίσκε Silvertip, εξαιρετικό πινέλο. Τι να πω, το έχουμε δει πολλές φορές στο κανάλι. Πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετική λαβή και ωραίος θησάνος. Μαλακός. Μενοκάρα με την Asta Superior Platinum. Τι να πω, a match made in heaven, όπως λένε και στο χωριό μου. Ξυρισματάρα τρομερή, απίστευτα ξυρίσματα, παιδιά. Άμα σας δοθεί η ευκαιρία, δοκιμάστε τη. Πρόσφατα ο Γιώργος έκανε ένα συγκριτικό, ο Γιώργος κάτω από την Κρήτη που έχει το κανάλι το ξυριστικό, δεν θυμάμαι το επίθετο τώρα, αλλά δεν πειράζει. Και ήταν μια κινέζικη δεν θυμάμαι. Θα τη γράψω εδώ πέρα τώρα, μόλις κάνω το μοντάρισμα. Κολλάει το μυαλό μου σήμερα πολύ, δεν ξέρω τι γίνεται. Και είχε πει πως ήταν ίδιες. Δεν την έχω δοκιμάσει, αλλά τον εμπιστεύομαι καθώς τη χρησιμοποιούσε συχνά αυτή τη μηχανή. Και μόλις δοκίμασε τη Menoc, κατάλαβε κατευθείαν ότι μιλάμε για την ίδια κεφαλή. Οπότε βρέθηκε παρόμοια κεφαλή. Αν και ήμασταν όλοι σίγουροι ότι ήταν κινέζικα και όχι εγγλέζικη. Τρομερό ξύρισμα, παιδιά. Πραγματικά, μας σας δοθεί ευκαιρία, δοκιμάστε τη. Δοκιμάστε τη. Θα το λέω συνέχεια κάθε φορά που θα τη χρησιμοποιώ. Nivea Men Sensitive κρέμα ξυρίσματος. Εξαιρετική. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίες μηχανικές ιδιότητες. Poshave. Δεν ξέρω, δεν έχω ξυριστεί ποτέ, δεν έχω τεστάρει ποτέ κρέμα εκτός από μία της St. James για Poshave, εντάξει, αλλά τρομερές μηχανικές ιδιότητες, πάρα πολύ καλή. Έχει και χαμομήλι και αμαμιλίδα μέσα στα συστατικά. Για ταξίδια, τι να πω, αυτή εδώ, δεν θα ασχολούμαι με τίποτα άλλο. Silver Protect από την Nivea, το καλύτερο aftershave lotion που έχει να προσφέρει η Nivea κατά την ταπεινή μου γνώμη. Και το Poshave Balm από τη Sensitive σειρά, πολύ ωραίο μπαλμάκι. Εντάξει, τη Spike μου αρέσει πιο πολύ σίγουρα και ακόμα πιο πολύ το της Clinique, το Poshave Soother. Αλλά εντάξει, διαφορετικές τιμές. Ωραίο είναι, ωραίο. Σαν σετάκι, τρομερό. Σχέτη απόλαυση στο ξύρισμα. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ελπίζω κι εσείς. Και ναι, αυτά. Κλασικά, αν έχετε κάποια απορία ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι, το comment section είναι ανοιχτό όπως πάντα. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα πούμε σύντομα. Χαιρετώ.